Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump. Les Mills. Γυμναστήριο Body House. All eyes on us. All eyes on us. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασήμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας.
Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 2621 031 595. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραυδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΜ. Τηλέφωνο 2621 020 168 και 697 53 033 80. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 ιντσών και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Καταδικασμένο εκ προημίου ήταν και το νέο Eurogroup, αφού το σχέδιο του κοινού ανακοινοθέντος ήταν ακριβώς πάνω στις γραμμές του προηγούμενου, που είχε ως αποτέλεσμα το ναυάγιο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μάλιστα ότι δεν υπάρχει ούτε καν η διπλωματική αναφορά σε τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος. Το προσχέδιο του ανακοινοθέντος ασφαλώς δικαιώνει όσους εκτιμούσαν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εφόσον δεν υπήρχε αναφορά σε κάποιο είδους γέφυρα. Τρεις είναι οι βασικές αναφορές που προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής πλευράς. Οι ελληνικές αρχές έδειξαν ότι προτίθενται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια της νέας κυβέρνησης. Προτιθέμεθα να κάνουμε την καλύτερη χρήση της υφιστάμενης ευελιξίας στο υφιστάμενο πρόγραμμα. Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αιτηθούν για ένα εξάμηνο τεχνική παράταση του υφιστάμενου προγράμματος έως ένα ενδιάμεσο στάδιο. Αυτές ήταν οι φράσεις που άναψαν φωτιές, αλλά δεν είναι οι μόνες, καθώς στο κείμενο υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση της Αθήνας να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, ειδικά στο πεδίο της φορολογίας, των αποκρατικοποιήσεων, των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, του τραπεζικού συστήματος και του συνταξιοδοτικού. Στην κατάσταση που επικρατεί και στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος κ. Ναμπίλ Μωράντ, τονίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί λύση για ολόκληρο τον ομό και να μην περιμένουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει αποτύχει. Ο Δήμος δεν αντέχει οικονομικά να πληρώνει πρόστιμα που ήδη άρχισαν να έρχονται για το θέμα των απορριμμάτων. Ένα σκοπωθό τόπο μόνο, τη Δροσελή, που έχει πει ένα πρόγραμμα αποκατάσταση, όπως το πρώην σκοπωθό τόπο της πρώην Δήμου Ανδραβίδας. Μαζί με το Αργανό. Και αυτή τώρα βγαίνει τη δημοπράτηση για να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα γενικά σε όλο τον νομό Ηλίας, όπως ξέρετε. Το είχα επισημάνει και πριν. Έπρεπε και εμείς, προσπαθήσαμε δηλαδή και οι 7 δήμαρχοι
του νομού Ηλίας, να κάτσουμε να βρούμε τη λύση εμείς. Γιατί από το περιφερειακό σχεδιασμό, κάθε φορά, εδώ και 20 χρόνια, όλος βγαίνει ένας σχεδιασμός, μέχρι να έρθει η ώρα να εφαρμοστεί, έχει βγει άλλο. Και όπως ακούσετε και τελευταία, έχει αλλάξει πάλι. Βεβαίως η λύση με το εργοστάσιο που ήταν, έτσι, συνεχίσει με το προηγούμενο σχεδιασμό, μέχρι να δούμε τα νεότερα σε αυτά που έχει εφαρμοστεί στη περιφέρεια Αττικής. Ο στόχος μας, όπως είπαμε, δηλαδή η καινούρια είναι ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να υπογράφουμε σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωση ΑΕΕ. Βλέπετε δηλαδή τι γίνεται στον πύργο. Αυτό όμως στον πύργο δεν είναι πρόβλημα μόνο του πύργου, είναι όλο το νομού. Έτσι. Και κάποια στιγμή θα είναι το ίδιο πρόβλημα στην Αμαλιάδα, το ίδιο πρόβλημα στα Λιχινά, στη Βάρδα, σε Κρέστανα. Σοβαρό θέμα και ζήτημα που πρέπει να κάτσουμε οι δήμαρχοι να αποφασίσουμε από τέλος, θέλουμε να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών ή δεν θέλουμε. Ή θέλουμε να πάμε όλοι μαζί σε μια λύση για το όλο τον νομό, ή θα πάει κάθε δήμο ξεχωριστά. Είναι και αυτό. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες, νομίζω θα έχουμε και εξελίξεις, γιατί βλέπω εκεί το κεντρικό σχεδιασμό έχει προχωρήσει ήδη και γίνεται ανακοινώσεις γι' αυτό. Μέχρι, σχετικά με τα πρόστιμα, ήδη έχετε πάει το πρώτο πρόστιμο. Βεβαίως, το πρόστιμο αυτό από το καλοκαίρι, τα άλλα πρόστιμα που έχουν στείλει, θα δούμε με το ΚΕΔΕ. Αυτά τα πρόστιματα δεν μπορούν να επιβαραίνουν κάθε δήμο, αφού το σχεδιασμό είναι περιφερειακό. Δεν μπορεί οι πολίτες κάθε δήμο να πληρώσουμε τα λάθη τους προηγούμενους. Πριν συμπληρώσουν τα 67 έτη, μπορούν να βγουν σε σύνταξη μειωμένοι χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ λόγω της αλλαγής σε οτιδήποτε αφορά στις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Έτσι, με τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση, ωφελούνται άνδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης που συμπλήρωσαν το 62ο έτος μέχρι το 2012, γυναίκες με 10 έως 12.000 ημέρες ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά το 2010 και άνδρες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης με 3.600 στα βαρέα και από αυτές τις 1.000 τα τελευταία 13 έτη. Τέλος, τα 62 έτη με μειωμένη σύνταξη μπορούν να βγουν και νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993. Προϋπόθεση να έχουν 4.500 ημέρες εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να έχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία. Με θέματα απόβλητα δεν είναι πρόβλημα, είναι πλούτος, η Πλειά Συμβουλευτική πραγματοποίησε χθες το απόγευμα ημερίδα στο συνεδριακό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Αρκετοί παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση αυτή από αυτοδιοικητικούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπροσώπους φορέων, όπου παρακολούθησαν την παρουσίαση νέας μεθόδου για τον περιφερειακό σχεδιασμό μέσω οργανωμένων χώρων ασφαλούς και αηφόρου διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται. Πρώτος ομιλητής ήταν ο επικεφαλής της Πλειάς Συμβουλευτικής Αργύρης Αλπέας. Για να φτάσουμε να κάνουμε λοιπόν μια πραγματική ανάλυση ενός περιφερειακού σχεδιασμού, οφείλουμε να ερευνήσουμε. Και για να ερευνήσουμε, πρέπει να ερευνήσουμε τις κοινωνίες. Και δεν είναι μόνο στο πύργο του Πρόεδρου, είναι και στην Τρίπολη, είναι και στην Πύλο, είναι και, στην, και σε μια σειρά άλλες πόλεις. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι προσωπικής αποθήκευσης. Και αυτά το αναλύσουμε αργότερα. Και εκεί πάμε αμέσως να ξεκινήσουν οι μελέτες και ο πραγματικός δημόσιος διάλογος για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Στην Ηλία λοιπόν, ο πραγματικός δημόσιος διάλογος μπορεί να κρατήσει 2 μήνες. Αν κρατήσει 2 μήνες ο πραγματικός δημόσιος διάλογος, μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα χρόνο σε μια αριστική λύση. Μέσα στον χρόνο αυτό, μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει ασφαλείς χώρους προσωπικής αποθήκευσης. Πόσο κοστίζει για την Ηλία, αν την πάρουμε σαν νομό πιλότο, ένας σταθμός συνολικής περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, maximum 30 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα χρήματα μπορεί να μας δίνει ως έσοδα ένας τέτοιος σταθμός? 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, χωρίς gate fees, χωρίς τίποτα. Τοποθετήσεις ακολούθησαν από τους Γιάννη Σπανό αλλά και άλλους παρευρισκόμενους επιστήμονες. Η κυρία παράμετρος που δημιουργεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης του Κατσίγαρου είναι οι πολυφενόλες. Οι πολυφενόλες ουσιαστικά σε συγκέντρωση άνω των 200 μιλιγράμμων στο λίτρο είναι διατοξικές.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο πατσίγανος δεν έχει 200 μιλιγράμμα στο λίτρο, έχει 3-4 γραμμάρια στο λίτρο. Δηλαδή πολλαπλάσια συγκέντρωση. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα το εξής, ότι όλες τις τεχνολογίες μέχρι τώρα οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, μελετηθεί τέλος πάντων, στοχεύαν στην καταστροφή των πολυφερόλων. Έτσι ακριβώς είναι η παράμετρος που δημιουργεί τα προβλήματα. Αυτό το οποίο αναπτύξαμε και δοκιμάσαμε σε πιλωτικό επίπεδο στο πλαίσιο του Μήνος, όπως και του Διόνυσος για τα στένφυλλα, διότι και στα στένφυλλα ομοίως πολυφενόλες υπάρχουν, ήταν να μην προσπαθήσουμε να καταστρέψουμε τις πολυφενόλες, αλλά να τις ανακτήσουμε. Γιατί οι πολυφενόλες έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη φαρμακευτική αγορά, όπως και στην αγορά προσθέτων διατροφής, και ουσιαστικά η εμπορική τους αξιοποίηση μπορεί να καταστήσει βιώσιμη την όλη, το όλο σύστημα διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων. Όπως ξέρουμε όλοι, τα κύρια προβλήματα από αυτή την πρακτική είναι η ανάπτυξη της άδειας των οσμών, η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων γης, το μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, η ρήπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε περιπτώσεις διαρροών, που είναι το σύνηθες και όχι το σπάνιο, και βέβαια η αισθητική υποβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής. Την δυνατότητα να κατέβουν 4 ασφαλιστικές κλάσεις από 2 που ισχύει σήμερα και την κατάργηση της προσωποκράτησης λόγω οφειλών υποσχέθηκε στους ασφαλισμένους το ΑΕ ο αναπληρώτης Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημήτρης Στρατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τα Προεδρία της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών που αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους προς τον ΟΑΕ αλλά και το μέλλον του Ταμείου που εμφανίζει κάθε μήνα έλλειμμα και πρόβλημα ρευστότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα έσοδα από εισφορές ανέρχονται σε 260 εκατομμύρια ευρώ το δίμηνο όταν οι μηνιαίες ανάγκες για την πληρωμή συντάξεων ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, παρέδωσε στον Υπουργό υπόμνημα με τις θέσεις της Συνομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι προτεραιότητες που πρέπει να ενταχθούν στην κυβερνητική ατζέντα είναι η καθιέρωση μιας πραγματικής κεφαλαιοποίησης και παγώματος των οφειλών των ασφαλισμένων για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και άμεση ένταξη στις υπάρχουσες ρυθμίσεις εκείνων με οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ. Η άρση της ποινικοποίησης για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕ και η διατήρηση μόνο των αστικών μέτρων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις οφειλές των λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών κτλ. Προς τα δικά τους ταμεία. Η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης με την κατάρτιση νέου νομοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής κάλυψης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές ασφάλισης. Η οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με αντίστοιχη ανταπόδοση των συνταξιοδοτικών παροχών αλλά χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα υπάρχει η πρόβλεψη επιλογής κλάσης ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου, κάτι που αναμένεται να εξασφαλίσει τόσο στους παλαιούς συνταξιούχους, όσο και να ενεργοποιήσει τους ανασφάλιστους οφειλέτες του Ταμείου. Η πλήρης παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης στους ουσιαστικά ανέργους εμπόρους. Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης για τον ειδικό σκοπό και οτιδήποτε αφορά την καταβολή επιδόματος ανεργίας σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες. Και τέλος, ταύτιση του συστήματος ρύθμισης οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία με τις ρυθμίσεις του Δημοσίου και η εκλογήκευση των προστήμων σε ΙΚΑ και ΟΑΕ. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1.300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραυδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΜ. Τηλέφωνο 26210 20168 και 697-53033-80. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ομού Ηλίας σε συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα αφού είχαν προηγηθεί οι αρχιερεσίες στις 8 Φεβρουαρίου. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος Παπαϊλίου Σωτήρης, Αντιπρόεδρος Μητρόπουλος Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Γεωργόπουλος Ιωάννης, Ταμείας Βελισάρης Νίκος, Αναπληρωτής Γραμματέας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Λαμπρόπουλος Δήμος και μέλη Γιανακόπουλος Χρήστος, Σκούτας Γεώργιος, Βατσής Δημήτριος και Καραπάνος Ευστάθιος. Δήλωση έκανε ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ομού Ηλίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές, ανεξάρτητα ποιο ψηφοδέλτιο επέλεξαν. Με τη συμμετοχή τους ενίσχυσαν το σωματείο μας και βοήθησαν άπαντες σε μια πραγματικά υποδειγματική εκλογική διαδικασία. Σε μια εποχή που όλοι και όλα μετρούν τις πληγές τους, από τις πολιτικές των τελευταίων ετών, οι εργαζόμενοι με στολή δεν αποτελούν εξαίρεση, παρότι προσπάθησαν με ασύστολα ψεύδι να μας παρουσιάσουν ότι απολαμβάνουμε ιδιαίτερη μεταχείριση και να μας θέσουν απέναντι στην υπόλοιπη δοκιμαζόμενη κοινωνία. Σε μια εποχή που και το συνδικαλιστικό κίνημα απαξιώνεται και δοκιμάζεται σκληρά, οφείλουμε να αγωνιστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, προκειμένου να απελευθερωθούν υγιείς δυνάμεις και να αναδείξουμε την πραγματική διάσταση των προβλημάτων στην καθημερινότητα του πυροσβέστη, θέτοντας ξανά σε λειτουργία το συνδικαλιστικό ρολόι, το οποίο λειτουργούσε περιστασιακά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Συνάντηση με σταφυδοπαραγωγούς από το Καλλίκομο και την ευρύτερη περιοχή, στην οποία συζητήθηκαν η βιώσιμη καλλιέργεια σταφίδας και οι εξαγωγές, πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των παραγωγών με την πρώην βουλευτή νομού Ηλίας, Δ. Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου και πρόεδρο του κύκλου βουλευτών της Μεσογείου για την ΑΗΦΟΡΟ Ανάπτυξη. Οι παραγωγοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους διότι η Δ. Βιερινοπούλου εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά τους από την επομένη κιόλας των εκλογών, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενδελεχή συζήτηση, καθώς η Δ. Βιερινοπούλου είναι γνωστό ότι έχει προωθήσει το εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων της Ηλίας τόσο με τις γνώσεις της ως νομικός, όσο και με τη διεθνή εμπειρία της. Η Δ. Βιερινοπούλου στηρίζει τη δυνατότητα διεύρυνσης νέων αγορών για τη σταφίδα, ενώ χρειάζεται να γίνει πράξη από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η πρότασή της για σύσταση Συμβουλίου Έβρεσης Νέων Αγορών για τα εξαγώγημα προϊόντα μας. Είναι επίσης αναγκαίο να προωθηθούν παράλληλα πρωτοβουλίες για την τυποποίηση της υψηλής ποιότητας ηλιακής σταφίδας, καθώς και για την σύσταση ομάδων παραγωγών. Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η πρώην βουλευτής Ηλίας δήλωσε σε ενδιαφερόμενους σταφυδοπαραγωγούς ότι θα εργαστεί προκειμένου να τους στηρίξει. Μία νέα πρωτοβουλία για την άμεση ενίσχυση όλων των μουσικών σχολείων της χώρας ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα ενέκρινε δωρεά ύψους 940.000 ευρώ για την στήριξη των 43 μουσικών σχολείων σε όλη την επικράτεια. Μέσω της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα θα δωρήσει στα σχολεία 1.201 μουσικά όργανα, πολλά από τα οποία θα είναι χειροποίητα και θα κατασκευαστούν από Έλληνες οργανοποιούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται 54 διαφορετικοί τύποι μουσικών οργάνων όπως κλασική κιθάρα, βιολί, σαξόφωνο, ταμπουράς, μπουζούκι και μαντολίνο.
Μέρος των παραδοσιακών κλουστών οργάνων θα κατασκευαστούν σε συνεργασία με τα μέλη του Εργαστηρίου Κατασκευής Μουσικών Οργάνων του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Η ιδέα για τη δωρεά προέκυψε έπειτα από επίσκεψη μαθητών μουσικού σχολείου στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος και την πρωτοβουλία μαθητή του σχολείου να επικοινωνήσει στη συνέχεια με το Ίδρυμα και να μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με το μέλλον της μουσικής παιδείας στη χώρα. Για τον αρτιότερο σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα προχώρησε σε ενδελεχή αναζήτηση, καταγραφή και εξέταση των αναγκών κάθε σχολείου που διήρκησε 7 μήνες. Στην ένταξη του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Μίγκος. Η ένταξη αυτή θα βοηθήσει τον Δήμο στην προώθησή του στον ιαματικό τουρισμό, αφού εκτός από τις ιαματικές πηγές της Κιλίνης υπάρχουν και άλλες πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως και το Μοσχονέρι. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης εντάχθηκε στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με την ευκαιρία της δημοσίευσης στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως τον Νοέμβριο της απόφασης για τον χαρακτηρισμό των λουτρών Κιλίνης ως ιαματικών πόρων. Έτσι λοιπόν ενταχθήκαμε σε αυτό το σύνδεσμο, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος σύνδεσμος, είναι ο δεύτερος σύνδεσμος σε αριθμό συμμετεχόντων μετά την ΚΕΔΕ και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που προσφέρει στο Δήμο είναι ότι μπορεί να έχει επιστημονική υποστήριξη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να ελέγχουν την ποιότητα των ιαματικών πηγών, να συμμετέχουν σε προγράμματα ευρωπαϊκά και γενικά να ενημερωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ιαματικές πηγές και τον ιαματικό τουρισμό. Στόχος μας είναι να εντάξουμε πάλι στις ιαματικές πηγές, εκτός από τα λουτρά της Κιλίνης, να εντάξουμε τα λουτρά της Ιρμίνης και επίσης και μια ιαματική πηγή που υπάρχει εδώ στα Λαχιανά, που είναι το Μοσχονέρι. Για όλα αυτά γίνονται κάποιες ενέργειες και θα έχουμε και στο μέλλον περισσότερες ανακοινώσεις. Ο σκοπός μας είναι να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί ο ιαματικός τουρισμός στο Δήμο μας, γιατί έχουμε αρκετές μονάδες οι οποίες μπορούν να τον υποστηρίξουν. Συνελήφθησαν στις 16 Δευτέρου 2015 το απόγευμα στη Βάρδα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας δύο ημεδαπή άνδρες ηλικίας 40 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, πραγματοποίησαν χθες στη Βάρδα έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσαν οι δύο δράστες, στην κατοχή των οποίων βρήκαν και κατέσχεσαν 28,1 γραμμάρια κάναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αμαλιάδας. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανίδης. Συνεχίζουμε και είμαστε κοντά σας με την εμπειρία 49 χρόνων στην αγορά. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, ελαιοραβδιστικά, αγροτικά μηχανήματα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Αμπελουργικά είδη και αποθηκευμένα από τους καλύτερους κατασκευαστές υλικών για αξιόπιστη απόδοση. Δανίδης. Η διάθεση ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Εντός Μαρτίου όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ. Τηλέφωνο 2621 020 168 και 697 53 033 80.
εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σαθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26 21 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα όμικρον έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26 21 0 204 71. Με τη σπουδή και τη γνώση του σχεδίου,
την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ωραία τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 6630 968.